Γεια σας. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σου κύριε Κυρέου. Χαιρετώ και τον κύριο Αναγγελίδη. Γεια σας. Τούτον και να το ακούσετε κύριε Μιλωνά μου. Γνωριστήκαμε και να πούν η αρχή ηλεκτρισμού. Ξέρεις ποιος Κυριακός είμαι, κατάλαβες. Λοιπόν, επιτίδη κύριε Αγγελίδη, κρατώντας φωτογραφία, όταν εσχόλασα από τη δουλειά μου για να το πιάσω να είμαι σύντομος για να το καταλάβετε, άκουσα κάποιες φωνές στη γειτονιά μου, μια γειτόνισσα μου, νεαρή ηλικία, εφώναξε βοήθεια, βοήθεια. Επεπετάχτηκα έξω, ένας μελαψός κύριος, αν θέλει να λέγεται κύριος, κρατούσε από την φωτογραφική μηχανή και φωτογράφιζε το σπίτι της απέναντι της γειτόνισσας. Λοιπόν, επειδή εγώ ρώτησα τον στα αγγλικά, τι θέλεις, τι κάνεις, φωτογραφίζω το σπίτι γιατί μου αρέσει. Τελικά στη γειτονιά είχαμε έναν του CID και φωνάξαμε τον, ήρθε, έπιασαν του τη φωτογραφική τη μηχανή, πήγαν, έκαναν το σκάνινγκ, μεγαλώσαν τη φωτογραφία που φωτογράφιζαν και φωτογράφιζαν την κλειδαριά του σπιτιού, γιατί πάνω είχε αριθμούς. Άρα οι συμπατριώτες μας να προσέχουν άμα παίζουν στην αντίληψη τους. Τέτοιου είδους τώρα, γιατί χτυπούν με τέτοιον είδον τρόπο, πηγαίνουν σε κλειδαριά και βγάλουν κλειστιά. Τούτον είναι το ένα. Και το δεύτερο, είδαμε μεγάλη μου χαρά, δύο δήμοι, αν μου το επιτρέπετε, απαγόρευσαν τα διαφημιστικά φυλάδια στη Λεμεσόν. Πότε μπορούν να δουν τα πράγματα, γιατί έχει κατάντησε μεγάλο δράχνα με τα διαφημιστικά. Σας ευχαριστώ και θα ακούσω την απάντηση από τον δέχτη. Ο Κυριακός με τη φωτογράφηση, σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Και καμιά φορά σου δηλώνουν και υπάλληλοι χτυματοδοτικού γραφείου. Ναι, για εκτιμήσεις και τα λοιπά. Ναι. Καταρχήν, για να φωτογραφήσεις την περιουσία κάποιου, θα πρέπει. Στην κατάθεση του ιδίου. Ναι. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να φωτογραφήσω το σπίτι κάποιου, μπορεί και απλά μπορεί να πάρει στη συγκατάθεση για τον ΑΒ. Εγώ να εξηγήσω. Γιατί έχει σημασία αυτά και είχαμε κάποιες περιπτώσεις εξωστήμου στη Λεμεσό. Μία περίπτωση όπου έγινε αυτό το θέμα με τη φωτογράφηση και αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία για να διερευνηθεί. Δεν μπορεί να φωτογραφίζει το χώρο κάποιου χωρίς να έχει τη συγκατάθεση.